κουρασμένες γυναίκες μες στα βαγόνια σαν πίνακες που έλεγες πως είναι υπερβολή. Τα πρόσωπα τους κούραση αλλά και αντοχή και λες πως βρίσκονται εκεί για χρόνια. Με λίγο κοκκινάδι για υγεία και δεν σας έχω ανάγκη, είμαι καλά εγώ. Τα τέρια στα τα ρούχα που φορώ, να ξέρετε πως είναι μαεστρία. Το τραγούδι τους δεν έχει ρεφρέ, μια ευθεία γραμμή προς το τέρμα. Κάθε μέρα από το μηδέν ξεκινά για να πάει στο κανένα. Θα μείνουμε στο θέμα και θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε έναν εκ των δημιουργών της δράσης αυτής, τον κύριο Κοτούλα, μουσικός συνθέτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Και ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία στο δελτίο μας. Είναι μια πρωτοβουλία. Μιλούσα νωρίτερα με ανθρώπους της αστυνομίας και κοινωνικούς λειτουργούς και αυτό που πήρα σαν συμπέρασμα είναι ότι η ενδοοικογενειακή βία υπάρχει στις κοινωνίες μας και η ελληνική κοινωνία ανέχεται την βία, δείχνει ανησυχητικά επίπεδα ανοχής στην βία. Και μου είπαν και από την αστυνομία και οι ειδικοί ότι χρειάζεται εκπαίδευση της κοινωνίας. Φαντάζομαι ότι το τραγούδι, η τέχνη προσπαθεί να εξυπηρετεί στο σκοπό αυτό, της εκπαίδευσης. Αυτό ακριβώς. Για οποιοδήποτε πρόβλημα, μάστιγα ή οτιδήποτε αρνητικό ξεκινάει, για μένα κατά κύριο λόγο οφείλεται η παιδεία, η εκπαίδευση και γενικά ό,τι μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά. Mm-hmm. Οποιαδήποτε μορφή βίας δεν ογείται το 2020 σε πολιτισμένες χώρες ή σε χώρες οι οποίες έχουν προάγει τον πολιτισμό εδώ και χιλιετίες. Έτσι. Θα μείνω λίγο στη λέξη ανοχή που είπατε, ναι. Γιατί μετά από 15 χρόνια στο εξωτερικό και όχι περιευτολογώντας, έχω δει τη διαφορά του πώς ζει κανείς στην Ευρώπη και πώς ζει κανείς στην Ελλάδα και τι ανέχεται κανείς εδώ πέρα για το τι θα πει η κοινωνία. Λοιπόν, αν πρόκειται να δώσω ένα μήνυμα, δεν θα το δώσω σαν μουσικός, θα το δώσω σαν άνθρωπος, mm-hmm. σαν Έλληνας πολίτης, σαν πολίτης αυτού του πλανήτη. Αν έχετε οποιαδήποτε, αν υπάρχει οποιαδήποτε υπόνοια, αν υπάρχει οποιοδήποτε ίχνος πιθανότητας βίας, είτε είναι σε άνθρωπο, είτε είναι σε παιδί, είτε είναι σε γυναίκα, είτε είναι σε οτιδήποτε ζωντανό αναπνέει, παρακαλώ μιλήστε. Μιλήστε και ας πει ο κόσμος ό,τι θέλει. Μην το επιτρέπετε, θα μπορούσε να ήταν το παιδί σας, η μάνα σας, η κόρη σας, η αδερφή σας, οποιοδήποτε θα μπορούσε να ήταν αυτός. Δεν υπάρχει η λέξη ανοχή το 2020. Και ξέρετε ποια είναι η πηγή του προβλήματος. Μία από τις πηγές του προβλήματος είναι και το ότι το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας γενικότερα παραμένει και σήμερα ταμπού. Δεν συζητιέται. Θεωρείται ότι στιγματίζει το θύμα. Το θύμα θεωρεί ότι στιγματίζεται από την αποκάλυψη του προβλήματος. Και φαντάζομαι πρωτοβουλίες όπως η δική σας εκεί αποσκοπεί, στο να βγάλουμε το σεντόνι του ταμπού από την υπόθεση αυτή. Αυτό ακριβώς. Όταν κάποιος υποφέρει ενδοοικογενειακά, εξωοικογενειακά, για οποιοδήποτε λόγο υποφέρει, το στίγμα δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν. Mm-hmm. Ας πατάμε όλοι στα πόδια μας, αν είναι αυτό εύκολο και αν είναι δυνατό, γιατί ξέρετε, το θύμα είναι πολύ δύσκολο να πάρει την απόφαση να μιλήσει για τον οποιοδήποτε λόγο. Σε αυτό για μένα οφείλεται στο γεγονός το πώς το αντιμετωπίζει η κοινωνία, το αντιμετωπίζει πάρα πολύ άσχημα. Γι' αυτό το θύμα φοβάται να μιλήσει, γι' αυτό φοβάται ότι θα εξηγηματιστεί. Ας σταματήσουμε πια να είμαστε υπόδουλοι της κοινωνίας και ας χρησιμοποιήσουμε την κοινωνία θετικά για αυτό που πρέπει να είναι και όχι για να μας κάνει να είμαστε έρμεα και να είμαστε υπόδουλοι μιας κατάστασης διπλά, γιατί φοβόμαστε για το τι θα πει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή, ας μπούμε στη θέση του θύματος εμείς οι άνθρωποι, οι υπόλοιποι, και ας σκεφτούμε πώς νιώθουν. Και αν σε οποιαδήποτε στιγμή βρεθούμε μάρτυρες του να ακούμε κάποιο θύμα να μιλάει για το οτιδήποτε, ας μην το αντιμετωπίσουμε με χιούμορ, ας μην το αντιμετωπίσουμε ελαφριά και ας δώσουμε την ανάλογη βαρύτητα. Και πάντα να προτείνουμε στον κόσμο να μιλάει. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και ιδίως τον καιρό της πανδημίας. Μιλώντας σήμερα το πρωί, είπα ότι η ενδοοικογενειακή βία ή οποιοδήποτε μορφής βίας κατά των γυναικών ή των κοριτσιών είναι μία από τις μεγαλύτερες πανδημίες και μακροχρόνιες πανδημίες. Έτσι. Είτε αυτό λέγεται εμπορία σαρκός, είτε αυτό λέγεται
πορνεία, είτε αυτό λέγεται δουλεμπορία, είτε αυτό λέγεται ακροτηριασμός γεννητικών οργάνων. Οτιδήποτε θα έπρεπε να μην υπάρχει πρώτον και δεύτερον να κατηγορείται, να τιμωρείται. Να στιγματίζεται το θύμα. Έτσι ακριβώς. Κύριε Κοτούλα, ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Για αυτή τη δράση. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα απόσπασμα από το τραγούδι αυτό. Τους κρύβουνε μες στους αιώνες σε κάτι λάθος βλέμματα χαμόγελα μίσα με τα μαλλιά τους παίζουν κάθε βράδυ ο γιος ο εραστής τους πατέρας. Η στίχη είναι του Βασίλη Μυριανθόπουλου και η μουσική του Κωνσταντίνου Κοτούλου που ακούσαμε πριν από λίγο. Το ερμήνευσε υπέροχα η Ελένη Πέτα, με την οποία θα συνομιλήσουμε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Εγώ απλώς να υπενθυμίσω ότι έχοντας συνομιλήσει στο δελτίο μας πριν από λίγα λεπτά με ανθρώπους της αστυνομίας από την περιοχή μας, αυτό που λαμβάνουμε σαν μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει σε κανέναν να ακούγεται σαν μακρινό. Το μακρινός ο κίνδυνος οικογενειακής βίας είναι μέρος της κοινωνίας μας. Αντιμετωπίζουν το πρόβλημα πολλοί συνάνθρωποι μας. Είναι μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση με δυστυχώς αυξητικές τάσεις στο διάστημα της πανδημίας. Έχουμε λοιπόν την χαρά να συνομιλήσουμε με την κυρία Ελένη Πέτα, ερμηνεύτρια του τραγουδιού. Καλησπέρα σας, κυρία Πέτα, και ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας. Καλησπέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι τα μηνύματα του τραγουδιού τα καταλαβαίνει κανείς εύκολα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω για το ποια είναι η θέση σας ως μέρος της κοινωνίας για το ότι αυτό που άκουσα σήμερα από ανθρώπους αστυνομίας, ότι δείχνουμε σαν κοινωνία ανοχή στην βία. Ναι. Πιο ανησυχητικό από το να ασκεί κάποιος βία. Αυτό... Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα φαινόμενο που υπήρχε και υπάρχει βέβαια, και πόσο μάλλον σε αυτή την εποχή που είναι αρκετά άγρια, θα έλεγα, με όλα αυτά που ζούμε και ειδικά τώρα με τον εγκλεισμό, ίσως και γι' αυτό μιλάνε για αύξηση της κακοποίησης γενικότερα. Κοιτάξτε, μόνο όταν βγαίνει κάτι μπροστά, δηλαδή όταν κοινοποιείται, όταν μαθαίνετε, όταν τιμωρείται, όταν υπάρχει δηλαδή τιμωρία για αυτές τις πράξεις, άμεση και αποτελεσματική, τότε μόνο μπορούμε ίσως να μιλήσουμε για ελαχιστοποίηση κάποιων περιστατικών. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο... Για αυτούς που κακοποιούν, μιλάμε για άτομα τα οποία είναι ψυχικά διαταραγμένα. Mm-hmm. Μιλάμε για άτομα που έχουν ήδη κακοποιηθεί, ενδεχομένως έχουν έτσι μεγαλώσει μέσα σε τέτοιο περιβάλλον. Δεν είναι υγιή αυτά τα άτομα, οπότε... και σε αυτούς τους καιρούς τώρα, όπως σας είπα πριν, πώς να μην έχουμε αύξηση των, αυτών των περιστατικών. Και όταν δεν υπάρχει καμία διέξοδος, τότε μπορεί να ξεφύγει κανείς από αυτό, από την καθημερινότητα. Έτσι ακριβώς. Και δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να ξέρει την κλιμάκωση των κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας, το πόσο ακραία μπορεί να γίνει. Αυτό που άκουσα νωρίτερα από την αστυνομία και είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, είναι ότι η πλειοψηφία των κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας δεν φτάνουν ποτέ στις αρχές σαν υποθέσεις. Είναι πολλές οι γυναίκες που αποφασίζουν να σιωπήσουν. Φαντάζομαι η πρωτοβουλία η δική σας αυτό έχει σαν στόχο. Μα ακριβώς. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να δράσω με άλλο τρόπο. Η δουλειά μου είναι αυτή και ευτυχώς μέσα από τη δουλειά μου μπορώ να περνάω διάφορα μηνύματα και να βοηθάω όσο μπορώ στον βαθμό που μου αντιστοιχεί και μου αναλογεί. Αλλά κοιτάξτε, τώρα εδώ μιλάμε για ένα φαύλο κύκλο, κάποια περιστατικά, τα βαριά περιστατικά, βαριάς κακοποίησης, γιατί υπάρχουν βαθμίδες, σίγουρα, ναι. Καταλαβαίνετε. Εγώ δεν είμαι σύμφωνη βέβαια με καμία, ούτε από τη λεκτική βία ακόμη, και σε κανένα όν, δηλαδή όχι μόνο σε ανθρώπους. Είναι κάτι το οποίο με βγάζει έξω από τα ρούχα μου όταν βλέπω αυτό το αποτρόπαιο θέαμα, να βλέπω, δεν θα ονομάσω καν ανθρώπους, γιατί για μένα δεν είναι ανθρώπινη η φύση που τα κάνει αυτά, που μπορεί και κακοποιεί, που μπορεί και βγάζει τόσο μίσος, δεν είναι ανθρώπινο.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι τέλος πάντων όπως μπορούμε, όπως μπορώ εγώ προσωπικά να συμβάλλω στην εξάλληψη αυτού του φαινομένου. Βέβαια εδώ μπορεί κάποιος να γελάσει. Θα έλεγα όμως ότι, να πω και με το λόγο μου πέρα από το τραγούδι μου, ότι αυτό που σας είπα πριν, ότι όταν κάτι κοινοποιείται, όταν δεν υπάρχει ο φόβος να καταδώσεις ένα περιστατικό, γιατί ξέρεις ότι θα προστατευτείς από την πολιτεία, θα προστατευτείς από τον νόμο, τότε μόνο νομίζω ότι μπορεί να εξελιχθεί κατά κάποιο τρόπο αυτό. Το να φοβάται ο άλλος να πράξει κάτι τόσο κακό. Αλλιώς δεν γίνεται. Και χρειάζεται να αναρωτηθούμε όλοι μας για ποιο λόγο το 2020 ακόμα σαν κοινωνία θεωρούμε ταμπού το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Για ποιο λόγο υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται φόβο στο να καταγγείλουν ότι ασκείται σε αυτούς βία. Για ποιο λόγο σαν κοινωνία δεν οριμάσαμε αρκετά για να το διώξουμε αυτό το ταμπού. Κοιτάξτε, αυτό ήθελα να σας πω. Είναι η σχέση θήτη-θύμα. Είναι δηλαδή πολλές φορές τα παιδιά τροχοπέδι, δηλαδή φοβούνται οι γυναίκες να αφήσουν την οικογένεια, να... όχι να αφήσουν τα παιδιά τους σε καμία περίπτωση, αλλά φοβούνται, σου λέει, τώρα αν τον αφήσω, πού θα πάω με τα παιδιά. Το αύριο, το αύριο. Το οικονομικό κομμάτι, το οικονομικό. Ξέρετε πώς δεν χειροπόδαρα οικονομικά μια γυναίκα ένας άνδρας, αν αυτή δεν είναι ανεξάρτητη, mm-hmm. αν δεν έχει την οικονομική ανεξαρτησία. Λοιπόν, λίγο ευάλωτη να είναι η γυναίκα, λίγο έτσι αδύναμη εννοώ σαν συμπεριφορά. Εγώ δεν πιστεύω, όλοι οι άνθρωποι έχουμε δύναμη μέσα μας, αρκεί να μην φοβηθούμε να βασιστούμε σε αυτήν. Ναι. Καταλάβατε, δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, αυτός είναι ο ρόλος του θύματος που φοβάται την αλλαγή, που φοβάται το καινούριο, που φοβάται το άγνωστο. Και από την άλλη είναι ο άλλος ο οποίος κακοποιεί βάναυσα και ασύστολα, ο οποίος ξέρει ότι δεν τιμωρείται, ξέρει ότι δεν θα καταδοθεί, ξέρει ότι κανένας δεν θα τον πειράξει, δεν θα τον τιμωρήσει. Και είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι σημαντικότατη η στήριξη της πολιτείας την επόμενη μέρα. Μπορεί να αλλάξει εντελώς την συζήτηση μια κοινωνία η οποία μπορεί να προστατεύσει τα ευάλωτα μέλη της. Μα κοιτάξτε, η κοινωνία, η πολιτεία πρέπει να παράγει έργο σε πολλά πράγματα. Το λυπηρό είναι ότι τις περισσότερες φορές αυτό το έργο το παράγουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Ισχύει, άνθρωποι, δυστυχώς. Δηλαδή οργανισμοί που δεν έχουν να κάνουν καθόλου με την πολιτεία. Πώς λοιπόν ορίζουμε και παγκόσμια ημέρα κακοποίησης ή εξάλληψης βίας, όταν οι ίδιοι δεν μπορούν να στηρίξουν αυτό το θεσμό. Δεν μπορούν να κάνουν έργο ώστε να επιτύχουν την εξάλληψη ως έναν βαθμό. Και περιμένουν από ιδιωτική πρωτοβουλία και από ανθρώπους που από μόνοι τους μπορούν να βρουν το θάρρος με κίνδυνο της ζωής τους να προχωρήσουν στην αλλαγή της ζωής τους. Κυρία Πέτα, για να κλείσουμε την κουβέντα μας, τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε σε γυναίκες οι οποίες αισθάνονται ότι έχουν πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας μεγαλύτερου ή μικρότερου βαθμού? Δεν ξέρω αν είμαι εγώ σε θέση να στείλω μήνυμα, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο αυτό, κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δεν ξέρω αν είμαι σε θέση. Εγώ έχω να πω για τον εαυτό μου και αν κάποιες μπορέσουν και ταυτιστούν με αυτό που θα πω, θα είναι καλό. Οποιαδήποτε αλλαγή στη ζωή μας δεν μπορούμε να τη γνωρίζουμε και αν φοβόμαστε να κάνουμε την αλλαγή δεν θα γίνει ποτέ. Mm-hmm. Πρέπει να μην φοβόμαστε και να τολμούμε, γιατί πάντα όταν δεν φοβάσαι και τολμάς, μόνο κάτι καλό θα συμβεί. Δεν πρέπει να υπάρχει ο φόβος του άγνωστου. Δεν πρέπει να υπάρχει ο φόβος της αλλαγής, το να ξεφύγουμε από μια κατάσταση η οποία είναι δυσάρεστη. Γιατί όταν κατεβαίνεις κάτω στον πάτο, δεν έχει πιο κάτω, έχει μετά πιο πάνω. Μόνο να πας πάνω μπορείς. Και να μην φοβούνται. Να μην φοβούνται. Ευχαριστούμε θερμά. Να καταδώσουν και να δηλώσουν αυτό το οποίο βιώνουν.